167 ναι, 128 όχι, 4 παρών και 1 απόν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2013 από την Ολομέλεια της Βουλής και αφού προηγήθηκαν 4 μέρες συζήτησης, οι πολίτες όμως είναι φανερά γανακτισμένοι και αυτό αποτυπώνεται στον τηλεοπτικό φακό του Άξιον, αφού κάποιοι χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς με εκφράσεις όπως πουλημένοι και γαϊδούρια, ενώ δεν λείπουν όμως και αυτοί που αναφέρουν πως περιμένουν να δουν κάτι καλό. Τέλος, οι πολίτες μιλούν και για τα μέτρα τα οποία, όπως λένε, τους εξαθλιώνουν υποβαθμίζοντας το βιωτικό τους επίπεδο. Τι να πει, μωρέ, έχεις να πεις τίποτα για τα γαϊδούρια, αυτά τα γαϊδούρια. Θα σου πω μόνο ένα, εγώ δεν ήμουν ποτέ με αυτούς τους τρεις. Μας φάγανε. Και το μόνο ότι με τα μέτρα αυτά εμένα με πάνε για 6 μήνες, η οικοδόμηση μου. Με πάνε 2 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και έρχομαι στη θέση του Παναγούλη, θέλω ελιτσάρισμα από τον κόσμο, παιδάκι. Θέλω ελιτσάρισμα από τον κόσμο. Μακάρι να πετύχουν αυτό που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση, την ανάκαμψη και την μείωση της ανεργίας. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό, διότι όταν η αγοραστική δύναμη του κόσμου μειώνεται τόσο δραστικά, όλα πάνε προς τα κάτω και τίποτα δεν πάει προς τα πάνω. Τα καινούργια μέτρα είναι η αρρώστια της νεοφιλελεύθερης οικονομίας που κάνει τον κόσμο πάμφτωχο και τον πλούσιο πλουσιότερο. Μεταφορά πλούτου. Αυτό γίνεται. Αυτή η κατάσταση είναι ανυπόφορη, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε τον κόσμο με σχημένα κεφάλια, βλέπουμε τον κόσμο σε απόγνωση και το μόνο που μας μένει είναι να ελπίζουμε ότι έστω και μέσα από τα λάθη που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, κάποια στιγμή να δούμε ένα φως στο τούνελ που λέγανε και οι παλαιότεροι, μήπως και κάποια μέρα απαλλαγούμε από όλα αυτά τα πράγματα που μας καταδυναστεύουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σήμερα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι έρμεο των αποφάσεων των πολιτικών, αυτών των ανίκανων πολιτικών που δυστυχώς έχουμε όλα αυτά τα χρόνια στις πλάτες μας. Τα μέτρα αυτά είναι πρωτίστως εθνοπροδοτικά, είναι δουλοπαρικά και θα εξανθρωποδίσουν αυτό το λαό στις ΕΟΣ, γιατί το επόμενο βήμα είναι η ΕΟΣ, δηλαδή με την επιβολή του βρετανικού, του αγγλικού δικαίου θα έχουν έλεγχο των περιουσιών μας και θα μπορούν να επιβάλλουν μισθοφορικούς στρατούς στις περιοχές που θα χαρακτηριστούν ως ΕΟΣ και πρώτη ΕΟΣ θα είναι η Πελοπόννησος. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία μεθοδεύεται από το Διεθνές Εβραϊκό Χρηματιστικό Κατεστημένο και οι δοσύλλογοι και προδότες πολιτικοί, επειδή πρωτίστως για αυτούς είναι η ιδιοτέλεια και όχι η πατριωτική αλληλεγγύη, εψήφισαν αυτά τα μέτρα.